Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Star Βορείου Ελλάδος. Στον δομικό ανασχηματισμό που προανήγγειλε η κυβερνητική εκπρόσωπος Όλγα Γεροβασίλη, στρέφεται το ενδιαφέρον από την ερχόμενη εβδομάδα και ήδη έχουν αρχίσει να δημοσιεύονται πληροφορίες για το ποιοι υπουργοί θα παραμείνουν στις θέσεις τους, ποιοι θα αλλάξουν χαρτοφυλάκιο και ποιοι θα βρεθούν εκτός κυβερνητικού σχήματος. Σύμφωνα με τα νέα Σαββατοκύριακο, ανεξαρτήτως του περιεχομένου της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας για την συνταγματικότητα του νόμου, αμετακίνητος στη θέση του θα παραμείνει ο Υπουργός Επικρατείας Νίκος Παπάς. Δεδομένη θεωρείται και η παραμονή του Υπουργού Οικονομικών Ευκλήδη Τσακαλώτου στο Υπουργείο Οικονομικών, όπως επίσης και του αναπληρωτή Υπουργού Γιώργου Χουλιαράκη. Όσον αφορά στον Γιώργο Κατρούγκαλο, πληροφορίες θέλουν να παραμένει στο τιμόνι του Υπουργείου Εργασίας για να ολοκληρώσει τη διαπραγμάτευση με τους θεσμούς. Αλλαγές αναμένονται επίσης στα Υπουργεία Εσωτερικών και Δικαιοσύνης, με τη μετακίνηση του Παναγιώτη Κουρουμπλή και του Νίκου Παρασκευόπουλου αντίστοιχα. Σύμφωνα με τα νέα, κάποιοι θεωρούν πιθανό να ορκιστεί στη θέση του δεύτερου ο Φώτης Κουβέλης. Για το Υπουργείο Εσωτερικών ακούγονται τα ονόματα του Παύλου Πολάκη και της Όλγας Γεροβασίλη. Το όνομα της Όλγας Γεροβασίλη ακούγεται και για τη θέση του Παύλου Πολάκη, εφόσον αυτή ορφανέψει, ενώ εξίσου πιθανό όμως θεωρείται το σενάριο της παραμονής της στη θέση της κυβερνητικής εκπροσώπου με επιπλέον αρμοδιότητες. Σχεδόν βέβαιη θεωρείται και η μετακίνηση του Πάνου Σκουρλέτη από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Δεν αποκλείεται μάλιστα το Υπουργείο να σπάσει λόγω των εφαπτώμενων αρμοδιοτήτων που έχει με το αγροτικής ανάπτυξης. Υπερυπουργείο θεωρείται και το μεταφορών και υποδομών, το οποίο επίσης αναμένεται να χωριστεί με τον Χρήστο Σπίρτζη να διατηρεί ένα από τα δύο χαρτοφυλάκια. Όσον αφορά στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, και γι' αυτό οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδέχεται να χωριστεί προκειμένου να δημιουργηθεί αυτοτελές χαρτοφυλάκιο για τις επενδύσεις. Σε κάθε περίπτωση, ο Γιώργος Σταθάκης δεν θα μείνει εκτός κυβέρνησης. Τέλος, στο Υπουργείο Εξωτερικών δεν θεωρείται βέβαιη η παραμονή του Νίκου Κοτζιά, ενώ μπορεί να καταργηθεί το χαρτοφυλάκιο που κατέχει ο Νίκος Ξηδάκης και επίσης να μπει στην κυβέρνηση ο νυν Γενικός Γραμματέας Γιώργος Τσίπρας. Την άμεση ενεργοποίηση διάταξης νόμου που ισχύει από το 2014, χωρίς να έχει τεθεί ακόμη σε πρακτική εφαρμογή και προβλέπει τη δυνατότητα εκχώρησης ακινήτου από τον φορολογούμενο προς το δημόσιο, προκειμένου να καλυφθεί έτσι υποχρέωση που απορρέει από φόρο κληρονομιάς, προανήγγειλε από τη Βουλή ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Τρίφων Αλεξιάδης και επανέλαβε σε συνέντευξή του. Το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, προετοιμάζει την έκδοση απόφασης με την οποία θα ανοίγει ο δρόμος για εκχώρηση ακινήτων στο δημόσιο, προκειμένου να καλυφθούν μόνο υποχρεώσεις φόρων κληρονομιάς. Αυτό ανέφερε και στη συνέντευξή του στην ΕΡΤ ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Τρίφων Αλεξιάδης. Υπάρχουν ζητήματα, είπε ο Υπουργός, σχετικά με την εκτίμηση της αξίας του ακινήτου και την επιλογή του ακινήτου το οποίο θα εκχωρείται, διευκρινίζοντας ότι και αυτές οι εκκρεμότητες θα επιλύονται με την υποέκδοση απόφαση. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο στην περίπτωση όπου η οφειλή υπολείπεται της αξίας του ακινήτου να επιτρέπονται συμψηφισμοί με μελλοντικές φορολογικές υποχρεώσεις. Όπως τόνισε, θα υπάρξει πρόβλεψη ώστε αν κάποιος χρωστά 30.000 ευρώ και το ακίνητο που εκχωρείται έχει αξία 50.000 ευρώ, η διαφορά των 20.000 ευρώ να μην χάνεται, αλλά και ο πολίτης να προστατεύεται και να μην χάνει έσοδα το δημόσιο. Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου 4276 του 2014, προβλέπεται ότι με πράξη της φορολογικής διοίκησης επιτρέπεται η εξόφληση του συνόλου ή μέρους οφειλόμενου φόρου κληρονομιάς από οφειλέτη που βρίσκεται σε αδυναμία να τον καταβάλει με μετρητά, μετά από αίτησή του με μεταβίβαση στο ελληνικό δημόσιο της πλήρους κυριότητας ολόκληρου αξιόλογου κληρονομιαίου ή άλλου ακινήτου το οποίο βρίσκεται εντός σχεδίου πώλησης και δεν βαρύνεται με οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα, αγωγή ή άλλο βάρος. Σε καμία περίπτωση δεν αποδίδεται στον οφειλέτη η τυχόν διαφορά μεταξύ της αξίας του ακινήτου που προσφέρεται και του φόρου κληρονομιάς που οφείλεται. Στο πλαίσιο της απάντησής του, ο κ. Αλεξιάδης είπε ακόμα ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να ξεπεράσουμε τις αδικίες του φορολογικού συστήματος. Δεν υπερασπιζόμαστε το φορολογικό σύστημα που έχουμε, θέλουμε να τα αλλάξουμε όλα, να κρατήσουμε τα δίκαια και να ξεπεράσουμε τις αδικίες, τόνισε χαρακτηριστικά, αναγνωρίζοντας ότι ακίνητη περιουσία έχει επιβαρυνθεί υπερβολικά με φόρους. Υπενθύμησε πάντως στις προηγούμενες κυβερνήσεις ότι με δικές τους παρεμβάσεις η φορολογική επιβάρυνση των ακινήτων από τα 600 εκατομμύρια τον χρόνο έφτασε στα 3,3 δισεκατομμύρια. Προσπαθούμε με αυτή τη διαδικασία να δώσουμε λύση σε ένα υπαρκτό πρόβλημα.
Και θα σας πω το τι κάνουμε. Χρησιμοποιούμε ένα νόμο ο οποίος υπάρχει από το 2014, mm-hmm. διότι στο Υπουργείο Οικονομικών υπάρχουν πάρα πολύ καλές διατάξεις που παραμένανε στα συρτάρια και στα αρχεία. Χρησιμοποιούμε λοιπόν ένα νόμο του 2014, με τον οποίο θα μπορεί, εάν κάποιος οφείλει φόρο κληρονομιάς, μιλάμε μόνο για φόρο κληρονομιάς. Όχι άλλες οφειλές. Όχι, μόνο, όχι. Για φόρο μόνο για φόρο κληρονομιάς είναι αυτή η διάταξη. Να μπορεί να αποπληρώσει αυτό τον φόρο προσφέροντας στο δημόσιο κάποιο ακίνητο, είτε το ίδιο για το οποίο υπάρχει η συγκεκριμένη υποχρέωση, είτε κάποιο άλλο ακίνητο. Πολλοί από τους φορολογούμενους πολίτες έχουν προβεί και κάποιοι άλλοι σκέφτονται να προβούν άμεσα σε αποποίηση κληρονομιάς, γιατί δεν έχουν να πληρώσουν τον υψηλό φόρο που τους αναλογεί. Απογοητευμένοι δηλώνουν πάρα πολλοί πολίτες, οι οποίοι δηλώνουν ότι πράγματι συμβαίνει αυτό, δεν μπορούν να αποδεχτούν τις κληρονομιές των γονέων τους και προσφεύγουν στην αποποίηση της κληρονομιάς γιατί δεν υπάρχουν τα χρήματα. Ναι, δυστυχώς αυτό συμβαίνει και μάλιστα συμβαίνει και σε μένα. Δεν έχω κάνει αποδοχή κληρονομιά της μητέρας μου που πέθανε, γιατί δεν μπορώ, δεν έχω τη δυνατότητα. Είμαι συνταξιούχος, με έχουν κόψει τη σύνταξη. Και δεν μπορώ να κάνω αποδοχή κληρονομιάς. Και περιμένω να δω πώς θα πάει η κατάσταση, αλλιώς θα πάω να την αποποιηθώ. Και αν δεν υπήρχε τόση μεγάλη γραφειοκρατία που πρέπει να πάνε και τα παιδιά σου και οι υπόλοιποι συγγενείς, θα την είχα αποποιηθεί κιόλας. Απλώς είναι η γραφειοκρατία που δεν το κάνουμε, όπως δεν το κάνουν και οι άλλοι. Κυρίως αυτά που πρέπει να πληρώσετε. Σίγουρα, γιατί θέλει πάρα πολλά λεφτά. Γιατί ήδη μας παίρνει νίκη στο σπίτι, κάναμε οικονομίες. Δεν πηγαίναμε διακοπές να αγοράσουμε ένα σπίτι και τώρα μας βάζει να πληρώνουμε τον έμφυα. Πληρώνουμε νίκιο στο σπίτι μας. Πιστεύετε ότι η έμφυα τελικά ήταν καταστροφή? Σίγουρα είναι. Για έναν που έχει ένα σπίτι, εμένα έχω ένα παλιό διαμέρισμα που η αξία του είναι 30.000, αλλά έτυχε να είναι στην Αλφα ζώνη. Του νοικιάζω 150 ευρώ. Γιατί μένω σε ένα άλλο σπίτι. Γιατί το αγόρασα για τα παιδιά μου. Τα παιδιά μου νοικιάζουν όμως 400 ευρώ. Δεν μπορώ καν να καλύψω. Και με τον έμφυα που πληρώνω, ίσα μου παίρνει 3 ενίκια ο έμφυα, μια πόρτα να χαλάσει, ένα θερμοσύμφωνο να χαλάσει, πληρώνω και έξτρα και το φόρο. Ναι, έχουμε μάθει ότι πράγματι έτσι είναι. Υπάρχουν περιουσίες, σπίτια, τα οποία τα δικαιούνται με τα παιδιά από τον παπά. Και δεν τα παίρνουν γιατί υπάρχει φορολογία, μεγάλη φορολογία, ναι. Mm-hmm. Και δεν τα παίρνουν, ας πούμε, οι δικαιούχοι και τα χαρίζουν στο κράτος. Mm-hmm. Ναι, αυτό έχω ακούσει εγώ. Δεν τα εισπράξει, νομίζω. Όσο ανεβαίνουν φόροι, τόσο πολύ θα χάσει η κυβέρνηση. Δεν νομίζω. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κέρδος από την υπερφορολογία. Όχι, η υπερφορολογία δεν είναι. Αφού όλα κλείνουν και αυτά, πώς το λένε, ιδιωτικοί υπάλληλοι που δουλεύουν, οι μισθοί. Δεν τα πάει καλά. Το Υπουργείο Οικονομικών προσανατολίζεται στην αύξηση των τελών κυκλοφορίας για τα αυτοκίνητα που έχουν άδεια κυκλοφορίας από το 2007 έως το 2010. Στόχος του Υπουργείου είναι να υπάρξει ένα δικαιότερο και αναλογικότερο σύστημα καταβολής τελών κυκλοφορίας, όπως δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Τρίφων Αλεξιάδης. Μιλώντας χθες στην ΕΡΤ, ο Τρίφων Αλεξιάδης, ο Υπουργός Οικονομικών, υποστήριξε ότι η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να μεταφέρει το βάρος των τελών κυκλοφορίας της επόμενης χρονιάς από τα παλιά αυτοκίνητα στα νεότερα. Οι δηλώσεις του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών προκάλεσαν όμως νέα αναστάτωση στην αγορά. Ειδικότερα, ο κύριος Αλεξιάδης είπε: «Τα τέλη θα είναι ακόμη πιο δίκαια από ό,τι πέρυσι. Θέλουμε να δώσουμε κίνητρα για να πάρει ο κόσμος πίσω τις πινακίδες». Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Θα μεταφέρουμε βάρος φορολογικό από παλιά και φτηνά αυτοκίνητα σε νεότερα και πιο ακριβά αυτοκίνητα. Γιατί δεν είναι λογικό κάποιος που έχει ένα αυτοκίνητο του 1995 να πληρώνει τέλη κυκλοφορίας 800 ή 1000 ευρώ. Αυτοί οι παραλογισμοί πρέπει να σταματήσουν». Πηγές πάντως από την αγορά αυτοκινήτων επισημαίνουν ότι με βάση την έως τώρα ενημέρωση που έχουν από το Υπουργείο Οικονομικών, οι αλλαγές εστιάζονται σε δύο κατηγορίες αυτοκινήτων. Σε αυτοκίνητα με άδεια κυκλοφορίας από το 2007 έως το 2010. Σήμερα ο υπολογισμός για τα τέλη κυκλοφορίας που επιβαρύνουν τα αυτοκίνητα αυτών των ετών γίνεται με βάση τον κυβισμό τους. Το Υπουργείο προτίθεται να γίνεται ο υπολογισμός με βάση τις εκπομπές ρήπων, όπως ισχύει για τα αυτοκίνητα με άδεια κυκλοφορίας από το 2011 και έπειτα. Η επιβάρυνση υπολογίζεται ότι θα είναι της τάξης των 20 έως 30 ευρώ και αφορά περί το 1 εκατομμύριο αυτοκίνητα. Επομένως, το Υπουργείο Οικονομικών προσδοκά πρόσθετα έσοδα 20 έως 30 εκατομμύρια ευρώ.
μείωση των τελών κυκλοφορίας σε κάποιες κατηγορίες παλαιών αυτοκινήτων προκειμένου να μην βρίσκονται στην ακινησία. Με βάση τις εκτιμήσεις της αγοράς, σήμερα είναι σε ακινησία περί τις 600.000 αυτοκίνητα και αν υπάρξει κάποια μείωση των τελών, αναμένεται να τεθούν ξανά στην κυκλοφορία περίπου 100.000 από αυτά, κάτι που μπορεί να αποφέρει έσοδα 3 εκατομμυρίων ευρώ. Επίσημη θέση του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων παραμένει σε κάθε περίπτωση ότι η πολιτεία δεν πρέπει να φαίνεται ότι δίνει κίνητρα για την κυκλοφορία παλαιών ρηπογόνων αυτοκινήτων. Υπάρχουν τέτοια δημοσιεύματα, τα παρακολουθώ και εγώ. Εγώ αυτό που έχω πει δημόσια και επαναλαμβάνω είναι ότι όπως κάναμε πέρυσι και φέτος θα κάνουμε το ίδιο. Δηλαδή τα τέλη κυκλοφορίας θα είναι πιο δίκαια και πιο αναλογικά από την προηγούμενη χρονιά. Θα μεταφέρουμε βάρος φορολογικό από παλιά και φτηνά αυτοκίνητα σε νεότερα και πιο ακριβά αυτοκίνητα, ακριβώς επειδή δεν είναι λογικό ένα αυτοκίνητο του 1995 να έχει τέλη που η αξία του είναι ζήτημα είναι 500 ευρώ, να έχει τέλη κυκλοφορίας 800 ή 1000 ευρώ. Αυτοί οι παραλογισμοί πρέπει να σταματήσουν, διότι έχουμε ένα μεγάλο κύμα κατάθεσης πινακίδων, το οποίο πέρυσι με τις παρεμβάσεις που κάναμε μειώθηκε βεβαίως πάρα πολύ. Είχαμε αύξηση των αυτοκινήτων που πήραν πινακίδες. Φέτος λοιπόν θέλουμε να δώσουμε κίνητρα ώστε ο κόσμος να πάρει περισσότερες πινακίδες από αυτούς που έχουν καταθέσει ή να κρατήσει πινακίδες. Θα περιμένετε λίγο καιρό ακόμα. Στο εισαγγελικό μικροσκόπιο έχει μπει η πολύκροτη υπόθεση της επιβολής των Capital Controls τον Ιούνιο του 2015, καθώς σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες διερευνάται υπό απόλυτη μυστικότητα η τέλεση μη σοβαρότατων αδικημάτων. Στη συγκεκριμένη εισαγγελική έρευνα που έχει διαταχθεί εδώ και μήνες από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, προηγήθηκαν δεκάδες σχετικές αναφορές πολιτών που διαμαρτύρονταν, όπως ανέφεραν, για την τραγική οικονομική κατάσταση στην οποία περιήλθαν λόγω της επιβολής των εν λόγω τραπεζικών περιορισμών κατόπιν απόφασης του τότε Υπουργού Γιάννη Βαρουφάκη και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο πλαίσιο της έρευνας διερευνάται εάν έχουν διαπραχθεί κακουργηματικού βαθμού ποινικά αδικήματα, όσο και άλλα εξίσου σοβαρά που αφορούν ακόμα και τα πολιτιακά, ανάμεσα στα οποία και αυτό της εσκάτης προδοσίας. Έχουν ήδη εξεταστεί περίπου 10 μάρτυρες, μεταξύ των οποίων πολίτες αλλά και οικονομολόγοι, προκειμένου να απαντήσουν στο ερώτημα αν οι περιορισμοί επιβλήθηκαν εξ ανάγκης, ενώ ο αρμόδιος εισαγγελικός λειτουργός έχει ζητήσει και έχει ήδη στα χέρια του σχετικά στοιχεία, έγγραφα κλπ. Από αρμόδιες αρχές. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που ο εισαγγελέας πέσει πάνω σε ευθύνες μελών της κυβέρνησης, η έρευνα θα σταματήσει και ως προς το συγκεκριμένο σκέλος θα διαβιβαστεί η δικογραφία στη Βουλή για τα περαιτέρω. Κοινή επιστολή έστειλαν οι Ομοσπονδίες Επαγγελματοβιοτεχνών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπως επίσης και του Νομού Σερών, για την αύξηση των σταθμών των διοδίων κατά μήκος και της Εγνατίας Οδού προς την Αθήνα, γεγονός που αυξάνει τα κόστη μεταφοράς και επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τους επαγγελματοβιοτέχνες και σε καμία περίπτωση δεν εξυπηρετεί την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη. Στην κοινή επιστολή όλων των Ομοσπονδιών των Επαγγελματοβιοτεχνών, της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης αλλά και του Νομού των Σερών, από τους Προέδρους επιβεβαιώνεται το αυξημένο κόστος τουλάχιστον για όλες τις μεταφορές από την Αθήνα αλλά και προς την Αθήνα, κυρίως για όλες τις περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης και όλης της Βορείου Ελλάδος. Θεωρούν λοιπόν ότι η αύξηση του αριθμού των σταθμών των διοδίων, όπως και η αύξηση των τιμών των διοδίων, προκαλεί ένα αβάσταχτο βάρος. Μία επιστολή στείλαμε στον Πρωθυπουργό για τα διόδια. Βλέπουμε ότι η τάση της κυβέρνησης από τα δημοσιεύματα, αλλά όχι μόνο, από ό,τι ξέρουμε έχει προκηρυχθεί κιόλας για να γίνουν διόδια 4 στο σύνολο από Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Χώρια και κάποια άλλα που θα γίνουν από εκεί φαντάζομαι και κάτω. Αυτό όταν καθίσαμε και το είδαμε και το συζητήσαμε μεταξύ των Προέδρων των Ομοσπονδιών, είδαμε ότι γίνεται ένα πολύ, ανεβαίνει ένα, μάλλον δημιουργεί ένα μεγάλο κόστος στις επιχειρήσεις, γιατί τα φορτηγά που θα κατεβούν κάτω στην Αθήνα βγάζουν ένα κόστος 300 ευρώ μόνο για τα αδειώδια,
Μαζί με τα πετρέλαια φτάνουμε στα 600, που είναι το ελάχιστο ποσό, και δεν συζητάμε για τα μεροκάματα. Άρα αμέσως τίθεται το ερώτημα στον Πρωθυπουργό, ότι κύριε Πρωθυπουργέ, αξίζει τον κόπο κάποιος να επενδύσει στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, όταν έχει ένα τέτοιο τεράστιο κόστος για να φτάσει στην Αθήνα, και για ποιο λόγο να φτάσει στην Αθήνα? Στην Αθήνα πρέπει να φτάσει γιατί είναι ο μισός πληθυσμός της Ελλάδας, δηλαδή η μισή Ελλάδα, ο μισός πληθυσμός καταναλωτικός είναι στην Αθήνα. Είναι δυνατόν να έχεις μια μεγάλη ή καλή βιοτεχνία στην Δράμα και να μην θέλεις να πουλήσεις τη μισή Ελλάδα που είναι η Αθήνα? Άρα, για ποιο λόγο να επενδύσεις εδώ και να μην επενδύσεις στην Εύβοια και να έχεις το 50% ευρώ κοστολόγιο? Καταλαβαίνετε ότι με όλα αυτά, και χωρίς ας πούμε να υπάρχουν μελέτες που να δείχνουν πραγματικά τι μπορεί να συμβεί και πόσο ανεβάζει το κόστος, αλλά και γενικά πόσο δυσκολεύει το να επενδύσει κάποιος στην Ανατολική Μακεδονία, δεν μπορούμε να πετάμε οπουδήποτε και να λέμε θα κάνουμε διόδια και να το πούμε και διαφορετικά. Εκεί γιατί την κάναμε την Εγνατία οδό? Για να μην κυκλοφορούμε? Όλοι γνωρίζουμε ότι παράπλευροι δρόμοι από την Δράμα ή από την Αλεξανδρούπολη μέχρι τη Θεσσαλονίκη ή και μέχρι την Αθήνα υπάρχουν, ειδικά μέχρι τη Θεσσαλονίκη που λέμε για τα 4 διόδια. Και ο παλιά Εγνατία από Δράμα Θεσσαλονίκη και από Αλεξανδρούπολη η παλιά οδός που πήγαινε από Ξάνθη, από τα χωριά. Άρα κάναμε την Εγνατία για να το έχουμε μπελώνει, να το βλέπουμε και να πηγαίνουμε από τους δρόμους τους παλιούς για να αποφύγουμε τα διόδια, για να μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ένα μικρότερο κόστος. Όχι, αυτό είναι απαράδεκτο. Θα πρέπει να το τονίσουν και φυσικά και οι βουλευτές, γιατί θα γίνει η επιστολή, έχει πάει και σε αυτούς, αλλά θα γίνει και συνάντηση, και οι βουλευτές όλες τις περιφέρειες μαζί με τον Σερών, ότι τέτοιες τακτικές θα πρέπει να εκλείψουν για να υπάρχει και επιχειρηματικότητα. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ερευνήσαμε τις ανάγκες σας για θέρμανση. Εστιάσαμε στις απαιτήσεις σας για ποιότητα. Εξασφαλίσαμε τις πιο προσιτές τιμές και σας προτείνουμε είδη θέρμανσης Δούκας. Ενεργειακές ξυλόσομπες, τζακόσομπες, μαντεμένιες και σόμπες για σύνδεση με καλοριφέρ. Παραδοσιακές θερμάστρες ξύλου, σόμπες και κουζίνες πετρελαίου. Θερμάστρες υγραερίου, ηλεκτρικά θερμαντικά. Ξυλολέβητες και λέβητες πετρελαίου με καυστήρα Ριέλο. Ενεργειακές εστίες τζακιών, ξύλου και πέλετ. Δούκας, αποκλειστικός αντιπρόσωπος ιταλικού οίκου πέλετ Ραβέλι με τις μοναδικές σόμπες υπερσύγχρονης τεχνολογίας Zero Philosophy για πραγματική οικονομία και ευκολία χωρίς καθαρισμό. Δούκας, σας περιμένουμε στον εκθεσιακό μας χώρο για να σας προτείνουμε την κατάλληλη πρόταση για το χώρο σας. 19 Μαΐου 139 Δράμα, τηλέφωνο 25210 39 727. Δούκας, επιλέξτε έξυπνα. Γιατί και στη θέρμανση προτείνουμε σταθερά Δούκα. Πέρασε στη σχολή που ήθελες. Τώρα πέρνα και από τον ηλεκτροχώρο. Να πάρεις τα πάντα για το φοιτητικό σου σπίτι. Ηλεκτροχώρος. Φοιτητικά πακέτα συσκευών σε ασυναγόνιστα χαμηλές τιμές. Τώρα μόνο με 348 ευρώ σου δίνουμε τηλεόραση 32 ιντσών, ψυγείο με κατάψυξη 10 λίτρων, κουζινάκι και τοστιέρα. Και δυνατότητα να προσαρμόσεις το πακέτο ανάλογα με τις ανάγκες του. Καβάλα, παραλία Οφρυνίου, δίπλα στο πρακτορείο ΟΠΑΠ. Δράμα, Φιλίππου 29, έναντι Ναού 12 Αποστόλων. Τώρα και στη Θεσσαλονίκη, Παπαναστασίου 61 και στο www.ηλεκτροχώρος.gr. Ηλεκτροχώρος, και άσε τους άλλους να τραγουδάνε. Από τη γόνιμη γη της Μακεδονίας, 300 κτηνοτρόφοι με μεράκι παραδίδουν το καλύτερο και ποιοτικότερο γάλα. 50 χρόνια τώρα το επεξεργαζόμαστε και το προσφέρουμε την ίδια ημέρα στο ποτήρι σας. Φρέσκο, αγνό, νεογάλ, παράδοση, ποιότητα. Τεχνική εταιρεία Parpet ΑΕ. Μελέτη, υποβολή φακέλου επένδυσης, ΕΣΠΑ Leader Αναπτυξιακός Νόμος. Χρηματοδότηση, αδειοδότηση έργου, κατασκευή και διαχείριση έργου. Εθνικής Αντιστάσεως 58, στο Δοξάτο. Πινόκιο. Τα πάντα για τη μέλουσα μητέρα και το μωρό. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. 19 Μαΐου 84 και 19 Μαΐου 151. Πινόκιο. Η πιο γλυκιά αγκαλιά μετά τη δική σας. Ανθρώπινα. Δημιουργικά. Αληθινά. Έτσι σκεφτόμαστε. Έτσι δημιουργούμε.
Κέντρο Παραγωγής Επίπλου. Μία συνάντηση απλότητας και πολυτέλειας συνδυασμένη άψογα με τα όνειρά σας. Κέντρο Παραγωγής Επίπλου. Εργονομικές λύσεις στα μέτρα σας με φυσικά υλικά και οικολογικά χρώματα που ομορφαίνουν το σπίτι σας. Κλασικές και μοντέρνες προτάσεις σε σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες και ειδικές κατασκευές. Προνομιακές τιμές όλο το χρόνο. Κέντρο Παραγωγής Επίπλου. Επισκεφτείτε την έκθεσή μας στο 12ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 25 21 0 68 291. Εργοστάσιο στο 15ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας στο Κεφαλάρι. Τηλέφωνο 25 21 0 86 407 και φαξ 25 21 0 86 406. Κέντρο Παραγωγής Επίπλου. Αλλάζει τη ζωή μας. Διεξάγονται από το πρωί σήμερα στο νομό Δράμας εκλογές στην Ομαρχιακή Επιτροπή των Ανεξάρτητων Ελλήνων για την ανάδειξη των συνέδρων που θα λάβουν μέρος στο τρίτο συνέδριο του κόμματος στην Αθήνα στις 12 και 13 Νοεμβρίου 2016. Η διαδικασία θα επαναληφθεί αύριο και στο νομό Σερών. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και σε ομαλό κλίμα, ξεκίνησαν από το πρωί οι εκλογές για την ανάδειξη συνέδρων των Ανεξάρτητων Ελλήνων στο πλαίσιο του τρίτου συνεδρίου του κόμματος που θα γίνει προσεχώς. Στις εκλογές εδώ στο νομό της Δράμας, προϊστατώ ο τομεάρχης των Ανεξάρτητων Ελλήνων Ανατολικής Μακεδονίας και Σέρων, Βασίλης Περδικίδης. Ναι, γίνεται ομαλά, όλα είναι κυλούν ομαλά. Υπάρχει ροή, φυσικά περιμένουμε μετά τις 2 του κόσμου. Και η εκλογή ξεκίνησε στις 11 η ώρα και θα τελειώσει στις 4 η ώρα. Ψηφίζουν για το ποιοι θα κατεβούν στην Αθήνα στο συνέδριο για να έχουν το δικαίωμα εκλογής Εθνικού Συμβουλίου για τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Mm-hmm. Το γεγονός ότι συμμετέχουν και θα εκλέξετε συνέδρους σε σχέση με κάποια προηγούμενα συνέδρια, πώς το βλέπετε αυτή τη φορά? Υπάρχει προσέλευση, υπάρχει δυναμική? Υπάρχει μεγάλη προσέλευση. Μάλιστα, έχουμε και θέμα το ότι δεν μπορούν να ψηφίσουν όλοι όσοι έρχονται γιατί άρχισαν να εγγραφούν μέλη. Βασικά, ούτε και εμείς περιμέναμε να έρθουν άτομα τα οποία δεν πιστεύαμε ότι δεν έχουν νέους καταλόγους. Αλλά έπρεπε να φροντίσουν και αυτοί να γραφούν πρόθεσμα μέσα στις ημερομηνίες που άρχισε το κίνημα. Για το νομό της Δράμας υπήρχε ένα εκλογικό κέντρο για την ανάδειξη των αιρετών συνέδρων, ενώ αύριο η ίδια διαδικασία θα επαναληφθεί και για το νομό των Σερών. Σήμερα γίνεται η διαδικασία γίνεται στις 22 και στις 23 του μηνός. Σήμερα γίνεται στη Δράμα και σε άλλες πόλεις και αύριο Κυριακή σε άλλες πόλεις. Θα τελειώσει αύριο στις 4 ώρα το απόγευμα. Δημοσιεύτηκε χθες στην εφημερίδα της κυβερνήσεως το προεδρικό διάταγμα, το οποίο καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα διενεργούνται οι έλεγχοι των οδηγών και η έρευνα στα αυτοκίνητά τους από τους δασικούς υπαλλήλους, οι οποίοι από εδώ και στο εξής θα φορούν υπηρεσιακή στολή και θα εφοδιαστούν με νέες υπηρεσιακές ταυτότητες και σήματα. Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο προεδρικό διάταγμα που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως χθες, οι δασικοί υπάλληλοι δύνανται να προβαίνουν σε ελέγχους της ταυτότητας οδηγών και να διενεργούν έρευνα στα αυτοκίνητά τους. Και στην περίπτωση που κάποιος από τους οδηγούς αρνηθεί τον έλεγχο, τότε οι δασικοί υπάλληλοι θα ζητούν αμέσως την συνδρομή της αστυνομίας και της πυροσβεστικής υπηρεσίας αλλά και του λιμενικού, ανάλογα με την περίπτωση. Όπως εξήγησαν πηγές του Υπουργείου Περιβάλλοντος, οι δασικοί υπάλληλοι ως ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι έχουν τη δυνατότητα να διενεργούν ελέγχους σε οδηγούς και εκτός δασών με την επίδειξη πάντα της υπηρεσιακής τους ταυτότητας. Για παράδειγμα, θα μπορούν να κάνουν ελέγχους ακόμη σε εθνικές οδούς, σε φορτηγά αυτοκίνητα για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι μεταφέρουν ξυλία από λαθροειλοτομία. Επιπλέον, οι δασικοί υπάλληλοι των υπηρεσιών ΔΕ γεωτεχνικών και ΙΕ δασοφυλάκων υποχρεούνται να φορούν υπηρεσιακή στολή, χειμερινή ή καλοκαιρινή, πηλίκιο τύπου τζόκεϊ με το σήμα της δασικής υπηρεσίας και να διαθέτουν υπηρεσιακή ταυτότητα. Ικανοποιητικά λίγη εντός των ημερών η συγκομιδή της πατάτας στο λεκανοπαίδιο του κάτου Νευροκοπίου, δηλώνει ο Δήμαρχος Βασίλης Γιαννόπουλος, ενώ καθόλου ικανοποιημένος δεν φαίνεται να είναι, κυρίως από την πορεία και την εξέλιξη των δημοσίων έργων στην περιοχή του, λόγω των κυβερνητικών αποφάσεων. Οι καιρικές συνθήκες ευνόησαν φέτος την καλλιέργεια της πατάτας αλλά και την συγκομιδή της, η οποία τελειώνει εντός των προσεχών ημερών. Όσο για τις τιμές, αυτές ήταν ανάλογες με την ζήτηση, επισημαίνει ο Δήμαρχος Κάτω Νευροκοπίου Βασίλης Γιαννόπουλος.
Τώρα, σε ό,τι αφορά τη συγκομιδή της πατάτας, έχει ολοκληρωθεί σχεδόν. Πήγε πάρα πολύ καλά. Ο καιρός κράτησε, που λένε και οι αγρότες. Δεν έβρεξε δηλαδή. Τώρα έχουμε κάτι ψηλοβρόχια. Οι τιμές διαμορφώνονται ανάλογα με την προσφορά και τη ζήτηση σε υποφερτά καλά επίπεδα. Δεν γίναν πλούσιοι βέβαια, αλλά δεν δραματοποιούμε και την κατάσταση προς τα κάτω. Μια καλά είναι. Μακάρι να είμαστε έτσι πάντοτε και δόξα τω Θεώ, θα λέμε. Αντίθετα, από την ικανοποίηση που προσέφεραν φέτος οι καιρικές συνθήκες και οι σχετικά καλές τιμές στην πατάτα, η κατάσταση στους δήμους και ιδιαίτερα στους μικρούς δήμους δεν πάει και τόσο καλά. Υπογραμμίζει και εξηγεί τι γίνεται με τα τεύχα δημοπράτησης και τα εκτελεστέα έργα. Νομίζω ότι και ο Δήμος καλά πάει, παρά τις δυσκολίες, όλοι τις ξέρουμε και τη συγκυρία. Η κυβέρνηση έχει ψηφίσει και ένα νόμο τώρα περί εκτέλεσης δημοσίων έργων, ο οποίος μάλιστα έχει και αναδρομική ισχύ από 8 Αυγούστου του 2016 και μας έχει ακινητοποιήσει όλους, όχι μόνο το Δήμο Νευροκοπίου, όλους τους Δήμους πιστεύω από ό,τι μπορώ και ενημερώνομαι, αλλά ειδικά εμείς οι μικροί Δήμοι που έχουμε αδύναμες τεχνικές υπηρεσίες, τελείωσε. Δεν μπορείτε να κάνετε. Κοιτάμε τα ταβάνια, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Αυτό δεν το καταλαβαίνω, για να είμαι ειλικρινής. Πώς το σκεφτήκανε, ψηφίσανε τον νόμο και αναδρομικά και δεν βγάλανε τις δυνατότητες και τις οδηγίες για να μπορέσουν οι μικροί Δήμοι να δημοπρατήσουν τα έργα. Δηλαδή τα πρότυπα τεύχη δημοπράτησης, διακήρυξης. Συγγνώμη. Λοιπόν, περιμένουμε μέρα με τη μέρα να γίνει αυτό για να βάλουμε πάλι μπρος τη μηχανή του Δήμου. Ωραία. Κατά τα άλλα, τα καθημερινά προβλήματα είναι υπαρκτά με τη μεγάλη. Ο εναλλακτικός τουρισμός βρίσκει νέους υποστηρικτές και στον πρωτογενή τομέα, όπου χάρη στην διαδεδομένη καλλιέργεια της Ρωδιάς γίνεται ευρύτερα γνωστή η περιοχή του Φωτολίβους. Το Ρόδι. Ένας ευλογημένος καρπός, σύμβολο της γονιμότητας, από την αρχαιότητα έως και σήμερα, με τους πολύτιμους καρπούς του, φροντίζει να συντηρεί όχι μόνο τις αγροτικές οικογένειες, αλλά και να βοηθά στην ανάπτυξη την χώρα μας. Κάτι τέτοιο λοιπόν ως καινοτόμα ιδέα αποφάσισαν να καλλιεργήσουν ευρύτερα, κυρίως τις συνειδήσεις των καταναλωτών, πολλοί από τους αγρότες της περιοχής μας. Έτσι, ανάμεσα στα άλλα, τα Ρόδια επιλέχθηκαν να γίνουν ένα μέρος της καθημερινότητάς μας και μάλιστα να είναι και ένα προϊόν προώθησης του αγροτικού τουρισμού ή του εναλλακτικού τουρισμού ευρύτερα στην περιοχή του νομού της Δράμας. Καινοτόμες ιδέες, ωραίες ιδέες που τίθενται σε εφαρμογή και κυρίως φαίνεται ότι έχουν και απήχηση στο καταναλωτικό και όχι μόνο κοινό. Έδρα αυτής της πολύτιμης ιδέας είναι το Φωτολίβος. Και η όλη διεργασία ξεκινά από το κτήμα το Ρόδινο. Ένα καινούργιο project που εφαρμόζουμε εδώ και 2-3 χρόνια στο κτήμα, μετά από μία συμβουλή μίας φίλης Γεωπόνου. Ανοίξαμε το κτήμα από το 2012 με 2013 περίπου. Τότε είχαμε και κάτι να δείξουμε. Τα Ρόδια πια είχαν φτάσει σε σημείο να μπορούν να δώσουν καρπό. Ναι, λοιπόν, ένα μήνα περίπου το χρόνο, την περίοδο της συγκομιδής, σύμφωνα με το πρόγραμμα που εφαρμόζουμε, ανοίγουμε το κτήμα μας και μπορεί όποιος θέλει να έρθει και να μάσει τα Ρόδια τα οποία τον χρειάζονται για το χειμώνα ή τον χρειάζονται για οποιοδήποτε λόγο, έστω και για να κάνει χυμό. Οι τιμές που τα παίρνει είναι τιμές παραγωγού, δεν είναι οι τιμές που θα τα πάρει στο ράφι. Είναι ένας τρόπος για να φέρουμε περισσότερο κοντά τους ανθρώπους των πόλεων με τους ανθρώπους οι οποίοι είναι στην παραγωγή, είναι στη γη, εργάζονται και ζουν από αυτή και πολύ περισσότερο είναι ερωτευμένοι με τη γη, γιατί αυτό που προσφέρουν και θέλουν να δώσουν στον κόσμο είναι ένα αποτέλεσμα πολλών χρόνων και πολύ μεγάλου κόπου. Όλο αυτό λοιπόν το κάνουμε πράξη εδώ και 2-3 χρόνια. Περιμένουμε και φέτος αυτούς που ενδιαφέρονται να έρθουν να μαζέψουν τα ρόδια τους και αργότερα και τους λωτούς που θέλουν. Θα βγει ακόμα ένα πρόγραμμα εντός της εβδομάδος, είναι έτοιμο και το site στο κτήμα το Ρόδινο, που θα δίνει τη δυνατότητα σε αυτούς που θέλουν να μεγαλώνουν για την κάθε χρονιά ένα δέντρο, για το οποίο θα δικαιούνται τον καρπό στο τέλος της χρονιάς. Να σας ρωτήσω αν υπάρχει ανταπόκριση, γιατί αυτό σαν ιδέα εφαρμόζεται ευρύτερα στο εξωτερικό, ναι, αλλά έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια στην χώρα μας και δεν αφορά μόνο στην δική μας περιοχή. Σαν ιδέα και αν δουλεύει. Ναι, τώρα είναι πολύ φρέσκα σαν ιδέα στη χώρα μας. Έχω να σας πω ότι ναι, παίρνουν μέρος στην παραγωγή και έρχονται, αλλά αυτό το ας μεγαλώσουμε μαζί ένα δέντρο γίνεται για πρώτη φορά και στη χώρα μας. Είναι πρωτοποριακή ιδέα. Περιμένουμε ανταπόκριση περισσότερο των ανθρώπων των πόλεων, γιατί αυτό που είπα
σκοπός και στόχος είναι να έρθουμε πιο κοντά και να δουν ότι οι αγρότες δεν ζουν μόνο από τις επιδοτήσεις. Όλο αυτό που έχει βγει και έχει δείξει τους αγρότες ένα άλλο πρόσωπο προς τα έξω. Οι αγρότες με ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζουν προσπαθούν να επιβιώσουν παλεύοντας με τη γη. Υπάρχει όμως και κάτι ακόμη. Μαθαίνουν από κοντά την δημιουργία, την πορεία και την εξέλιξη ενός κομματιού ίσως της αγροτικής καλλιέργειας του πρωτογενούς τομέα που συνεχίζει να αποτελεί την βάση για πρόοδο και ανάπτυξη στον τόπο μας. Θα σταματήσω σε μια κουβέντα που είπατε, η δημιουργία. Για μένα η δημιουργία είναι η καλύτερη λέξη που θα μπορούσε να ακουστεί. Εμείς δημιουργούμε κάθε χρόνο, βάζοντας ένα σπόρο, περιμένοντας να πάρουμε παραγωγή. Μιλάω βέβαια για τις εκτατικές καλλιέργειες. Εδώ βλέπουμε μια δενδρώδη καλλιέργεια, την οποία την παλεύουμε 8 και 10 χρόνια για να φτάσει στο σημείο να μας δώσει τον καρπό της, για να φτάσει σε σημείο να αποδώσει και να δούμε πώς είναι ακόμα περισσότερο τα παιδιά, να δουν πώς είναι από ένα σπόρο να περιμένεις να βγάλεις προϊόν, να το πουλήσεις, να ζεις την οικογένειά σου και πόσο μάλλον να μάθουν ότι τα φρούτα αυτά δεν βγαίνουν στο σούπερ μάρκετ. Ξεκινάνε από κάπου, έχουν μια διαδικασία και καταλήγουν κάπου. Όταν μπουν σε αυτή τη διαδικασία τα παιδιά, μαθαίνουν να αγαπούν περισσότερο τη γη, να αγαπούν περισσότερο τη φύση και να ξέρουν από τι προέρχεται το κάθε προϊόν που αγοράζουν στο ράφι. Φαντάζομαι ότι αυτή η πρόταση θα βρει επίχυση και στα σχολεία. Ήδη έχουν επισκεφθεί το κτήμα. Εδώ και 2-3 χρόνια το έχουν επισκεφθεί πολλά σχολεία. Ο παιδικός σταθμός του Φωτολίβους. Τα παιδιά χαίρονται ιδιαίτερα βλέποντας τον καρπό πάνω στα δέντρα και μαθαίνοντας πώς γίνεται. Με μια διαφορετική φιλοσοφία. Η φιλοσοφία είναι ότι το κτήμα εδώ και πολλά χρόνια, και όπως και πάρα πολλοί αγρότες έχουν γυρίσει σε βιολογικές καλλιέργειες ή σε καλλιέργειες οι οποίες είναι ολοκληρωμένες διαχείρισης. Με πολύ λιγότερα φυτοφάρμακα, με πολύ λιγότερα λιπάσματα, ώστε να μην κάνουμε κακό στη φύση και αυτό που παράγουμε να ανταποκρίνεται σε όλο αυτό που έχω πει προηγουμένως. Φαντάζομαι ότι και οι τιμές εδώ για όσους μαζέψουν τα ρόδια τους από το δέντρο είναι ανάλογες με αυτό που είπαμε νωρίτερα. Εννοείται ότι οι τιμές είναι τιμές παραγωγού. Είναι τιμές οι οποίες θα πουλήσουμε εμείς σε κάποιον έμπορα για να τα κάνει μεταπόληση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η ψαλίδα ανοίγει πάρα πολύ, οπότε εδώ είναι κλειστή. Και δεν θα μακρηγορήσω λέγοντας πόσο μεγαλύτερα είναι τα ωφέλη. Βέβαια, όταν πουλάει ένας παραγωγός και γίνεται φίλος με τον καταναλωτή και μπαίνει μέσα στη διαδικασία όλη αυτή και της παραγωγής που λέω για το project «Ας μεγαλώσουμε ένα δέντρο», αλλά και της συγκόμισης, η συγκομιδή του καρπού σε όλες τις δενδρώδεις καλλιέργειες, ακόμα και στις εκτατικές, είναι η πιο χαρούμενη στιγμή και διαδικασία που περνάει ο αγρότης. Άσχετα με τις τιμές που είναι τσαλακωμένες τα τελευταία χρόνια, άσχετα με το ζόρι που περνάει όλος ο πρωτογενής τομέας, γιατί αν θέλουμε να μιλήσουμε για ένα πρωτογενή τομέα και να τον στηρίξουμε, όλο αυτό ξεκινάει και τελειώνει από εμάς και τους καταναλωτές. Να περάσουμε και στα νέα του αστυνομικού δελτίου. Εξιχνιάστηκε ύστερα από τις έρευνες των αστυνομικών της Ομάδας Δημόσιας Ασφάλειας του Τμήματος Ασφάλειας Δράμας υπόθεση απάτης μέσω διαδικτύου σε βάρος 54χρονης ημεδαπής. Ταυτοποιήθηκαν ακόμη ως δράστες 4 ημεδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής στην Καβάλα. Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 18χρονου ημεδαπού σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη. Αναλυτικότερα, η 54χρονη εντόπισε αγγελία σε ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης, την οποία είχε αναρτήσει ο δράστης σχετικά με πώληση τηλεόρασης και επικοινώνησε διαδικτυακά και τηλεφωνικά μαζί του. Κατά την επικοινωνία τους, ο δράστης κατάφερε να εξαπατήσει την 54χρονη, πείθοντάς την να καταθέσει την 19η του Σεπτέμβρη σε τραπεζικό λογαριασμό το χρηματικό ποσό των 125 ευρώ για την αγορά της παραπάνω συσκευής, την οποία θα απέστειλε με δέμα. Το μεσημέρι στις 23 Σεπτεμβρίου, κατά την παραλαβή του δέματος, η 54χρονη διαπίστωσε ότι ο δράστης είχε αποστείλει ένα μη λειτουργικό πλαίσιο τηλεόρασης αντί του συμφωνηθέντος προϊόντος. Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβάλλεται στην κυρία Εισαγγελέα Πρωτοδικών Δράμας, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Ασφαλείας Δράμας. Με αφορμή τη συγκεκριμένη υπόθεση, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης συμβουλεύει τους πολίτες σε περιπτώσεις συναλλαγών μέσω του διαδικτύου και για την αποφυγή πιθανής εξαπάτησής τους κατά την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών να είναι
ιδιαίτερα προσεκτικοί να ελέγχουν αν η ιστοσελίδα που χρησιμοποιούν είναι έγκαιρη και να επιλέγουν για τις συναλλαγές και αγορές τους μόνο γνωστές και ασφαλείς ιστοσελίδες. Συνίσταται να χρησιμοποιούν προπληρωμένες κάρτες στις διαδικτυακές αγορές τους, ώστε να είναι διαθέσιμο αποκλειστικά και μόνο το ποσό που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί άμεσα, ενώ παράλληλα με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα προσθήκης χρημάτων μόνο όταν υπάρξει ανάγκη, προκειμένου να διεκπεραιώνονται με ασφάλεια οι διαδικτυακές συναλλαγές. Να μην υπάρχει εμπιστοσύνη στις πληροφορίες και υποσχέσεις παράξενων και αμφίβολων ιστοσελίδων. Να ενημερώνονται σχετικά με την ταυτότητα και την αξιοπιστία των ηλεκτρονικών καταστημάτων για τα οποία θα πρέπει να προσδιορίζονται ξεκάθαρα τα στοιχεία της εταιρείας, δηλαδή το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και τα στοιχεία επικοινωνίας. Τα χαρακτηριστικά του προϊόντος πρέπει να είναι σαφή. Ιδιαίτερη προσοχή να δίδεται στην τιμή του προϊόντος, τον τρόπο πληρωμής, τον χρόνο παράδοσης και την πολιτική επιστροφών ακυρώσεων. Οι όροι χρήσης της συναλλαγής πρέπει να είναι προσβάσιμοι και διαφανείς. Να αποφεύγουν τις οικονομικές συναλλαγές μέσω διαδικτύου, από ίντερνετ, καφέ, δημόσιες βιβλιοθήκες και άλλους χώρους στους οποίους πολλοί χρήστες έχουν πρόσβαση στους ίδιους υπολογιστές. Να προτιμούν τον προσωπικό τους υπολογιστή ή κάποιον για τον οποίο είναι βέβαιοι για το επίπεδο ασφαλείας. Να φυλάσσουν τους κωδικούς σε ασφαλές μέρος. Να μην χρησιμοποιούν για κωδικό ονόματα οικείων, ημερομηνίες γέννησης, επαιτίων κλπ. Που εύκολα μπορεί να προβλεφθούν. Να πάμε τώρα στην Καβάλα. Εξιχνιάστηκαν ύστερα από τις έρευνες των αστυνομικών του αστυνομικού τμήματος Χρυσούπολης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καβάλας 5 κλοπές από οικίες που είχαν διαπραχθεί το χρονικό διάστημα από 22 Σεπτεμβρίου έως 21 Οκτωβρίου 2016 σε χωριό της Καβάλας. Ταυτοποιήθηκαν ως δράστες 4 ημεδαποί ηλικίες 19, 20, 22 και 25 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής. Συνελήφθη 21 Οκτωβρίου το απόγευμα σε χωριό της Καβάλας από τους παραπάνω αστυνομικούς ο 20χρονος δράστης. Αναλυτικότερα από τις έρευνες των αστυνομικών προέκυψε ότι το παραπάνω χρονικό διάστημα ο 20χρονος ενεργώντας είτε μόνος του είτε από κοινού με τους άλλους τρεις δράστες διέριξαν σε χωριό της Καβάλας 5 οικίες. Κατά τη διάπραξη των διαρρήξεων αφαίρεσαν μεταξύ άλλων 2 κυνηγετικά όπλα, 5 ηλεκτρικές συσκευές, 5 ηλεκτρονικές συσκευές, οικιακά είδη, εργαλεία και το χρηματικό ποσό των 25 ευρώ. Στο πλαίσιο των ερευνών βρέθηκαν τα 2 κυνηγετικά όπλα και μέρος από τα υπόλοιπα αφαιρεθέντα αντικείμενα, τα οποία κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στους δικαιούχους τους. Σημειώνεται ότι και οι 4 δράστες έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις αστυνομικές αρχές για κλοπές. Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στην κυρία Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καβάλας, ενώ την προανάκριση και τις έρευνες ενήργησε το αστυνομικό τμήμα Χρυσούπολης. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Να περάσουμε στα νέα του αυριανού καιρού. Σας ευχόμαστε να έχετε ένα καλό βράδυ. Ερευνήσαμε τις ανάγκες σας για θέρμανση. Εστιάσαμε στις απαιτήσεις σας για ποιότητα. Εξασφαλίσαμε τις πιο προσιτές τιμές και σας προτείνουμε είδη θέρμανσης Δούκας. Ενεργειακές ξυλόσομπες, τζακόσομπες, μαντεμένιες και σόμπες για σύνδεση με καλοριφέρ. Παραδοσιακές θερμάστρες ξύλου, σόμπες και κουζίνες πετρελαίου, θερμάστρες υγραερίου, ηλεκτρικά θερμαντικά, ξυλολέβητες και λέβητες πετρελαίου με καυστήρα Ριέλο. Ενεργειακές εστίες τζακιών, ξύλου και πέλετ. Δούκας, αποκλειστικός αντιπρόσωπος ιταλικού οίκου Pellet Ravelli με τις μοναδικές σόμπες υπερσύγχρονης τεχνολογίας Zero Philosophy για πραγματική οικονομία και ευκολία χωρίς καθαρισμό. Δούκας, σας περιμένουμε στον εκθεσιακό μας χώρο για να σας προτείνουμε την κατάλληλη πρόταση για το χώρο σας. 19 Μαΐου 139 Δράμα, τηλέφωνο 2521039727. Δούκας, επιλέξτε έξυπνα. Γιατί και στη θέρμανση προτείνουμε σταθερά Δούκα. Τσαφ Τσουφ Μπεμπέ. Είναι όλα εδώ. Μπεμπέ Στορ μέσα στο Τσαφ Τσουφ. Όλα εδώ. Καροτσάκια, ριλάξ, καθίσματα αυτοκινήτου. Περπατούρες, μπούστερ, καρεκλάκια φαγητού. Παρκοκρέβατα, μπανιέρα, λαξιέρα. Προστασίες κρεβατιού. Μάρσιπο, γιογιό. Η σειρά της Κίκο και της Νουκ είναι όλα εδώ. Με μπιμπερό, πιπίλες, αποστηρωτές, βραστήρες. Οι Μπεμπέ αγορές στο Τσαφ Τσουφ είναι πραγματικότητα. Αγορές έως 15 άτοκες δόσεις και με δυνατότητα χρήσης δωροκάρτας. Μαζεύεις πόντους και κερδίζεις απίθανα δώρα. Τσαφ Τσουφ είναι εδώ.
Σταθμός και στα EDBB. Στη Δράμα, Πλατεία Ελευθερίας 13 και στη Ξάνθη, Λευκύπου 10. Ανοιχτά όλη μέρα και το Σάββατο μέχρι τις 8. 10 χρόνια ασφάλεια στις μετακινήσεις. 10 χρόνια σεβασμό στο περιβάλλον. 10 χρόνια οδηγική απόλαυση. 10 χρόνια όλα υπό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο δράμας AutoVision. Γιορτάζουμε 10 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας με δώρο 3 ταξίδια για όσους μας επισκεφθούν από 1η Ιουνίου έως 15 Δεκεμβρίου 2016. Ιδιωτικό κτέο δράμας AutoVision. Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας. Δεσμευόμαστε να συνεχίζουμε να δικαιώνουμε την επιλογή σας. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 25 210 67 444 και 68 777. Καθημερινά 8 το πρωί με 6 το απόγευμα και Σάββατο 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Ιδιωτικό κτέο δράμας στο Δοξάτο. 10 χρόνια όλα υπό έλεγχο. Ο καιρός. Αραιές νεφώσεις, οι οποίες θα συνοδευτούν όμως ιδιαίτερα κατά τις πρωινές ώρες και από πιθανή βροχόπτωση, θα παρουσιάσει αύριο ο καιρός στην περιφερειακή ενότητα της Δράμας, με τη θερμοκρασία στην πόλη της Δράμας να κυμαίνεται μεταξύ 12 και 19 βαθμών. Αραιές νεφώσεις αλλά και βροχές κατά διαστήματα στη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας θα παρουσιάσει ο καιρός στο λεκανοπέδιο κάτω Ευρωκοπίου, με τη θερμοκρασία στον Ευρωκόπιο να κυμαίνεται από 8 έως και 15 βαθμούς. Αραιές νεφώσεις αναμένονται αύριο στον ομό Εύρου. Στην πόλη της Αλεξανδρούπολης η θερμοκρασία θα φτάσει τους 21 βαθμούς. Νεφώσεις αναμένονται αύριο στον ομό Ροδόπης. Η θερμοκρασία στην Κομοτηνή θα κυμανθεί μεταξύ 12 και 20 βαθμών Κελσίου. Αραιές νεφώσεις αλλά και διαστήματα βροχόπτωσης θα παρουσιάσει αύριο ο καιρός στον ομό της Ξάνθης. Στην πόλη της Ξάνθης η θερμοκρασία θα φτάσει έως και τους 17 βαθμούς. Αραιές νεφώσεις αλλά και βροχές θα έχουμε αύριο και στον ομό της Καβάλας, όπου η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως και 18 βαθμούς. Νεφώσεις και διαστήματα με βροχή θα παρουσιάσει ο καιρός αύριο στον ομό των Σερών. Στην πόλη των Σερών η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως και 18 βαθμούς Κελσίου.